υπόθεσης, η οποία προχθές είχε οδηγηθεί και στο ανώτατο δικαστήριο ως εφετείο, λειτουργήσε σε σχέση με καταγγελία ασθενούς γυναίκας στον γυναικολόγο της, από τον οποίο ζήτησε να αφαιρέσει το κολπικό διάφραγμα, πλήρωσε γι' αυτό και συνεχεία διαπιστώθηκε, κύριε Τριανταφυλλή, σας χαιρετώ, ότι δεν της το αφαίρεσε. Πείτε μας λίγο την ιστορία ακριβώς πώς έχει, για να δούμε και την κατάληξη και τη σοβαρότητά της. Περίπου είναι όπως τα είπατε, η γυναίκα αυτή είχε, αντιμετώπιζε πρόβλημα τεκνοποίησης, είχε επισκεφθεί τον συγκεκριμένο ιατρό, της είπαν ότι το πρόβλημα είναι το ότι υπήρχε φυσικό διάφραγμα, το οποίο συμβαίνει εξ όσων αντιλαμβάνομαι κάποτε, και ότι θα έπρεπε να το αφαιρέσει. Υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση, η οποία βιντεογραφεί το, έχει σημασία αυτό το πράγμα, από τον ίδιο των γιατρών για σκοπούς ιατρικούς. Μετά της είπε ότι το αφαίρεσε, έμεινε και, αν δεν κάνω λάθος, επειδή έχει αρκετό καιρό, μια νύχτα στην κλινική, και μετά συνέχιζε να αντιμετωπίζει πρόβλημα τεκνοποίησης, πήγε σε άλλο γιατρό στη Λευκωσία, ο οποίος της είπε ότι δεν μπορείς να τεκνοποιήσεις διότι υπάρχει διάφραγμα. Να. Και τυχαία ήταν εκεί και κάποιος Αμερικάνος ιατρός, ο οποίος ήταν Κύπρο για σκοπούς διαλέξεων, της αφαίρεσε το διάφραγμα ο Κύπριος γιατρός, παρουσία και του Αμερικάνου ιατρού, ο οποίος Αμερικάνος γιατρός έδωσε και μαρτυρία στο δικαστήριο. Να. Και είπε ότι το διάφραγμα δεν είχε αφαιρεθεί. Και μάλιστα, επειδή στο δικαστήριο παρουσιάστηκε το βίντεο της πρώτης εχείρησης, της πρώτης επέμβασης, εξήγησε τι έβλεπε εκεί, και εκείνον που είπε είναι ότι αφαιρέθηκε ένα πολύ μικρό κομμάτι στο πάνω μέρος του διαφράγματος, αλλά ότι το διάφραγμα παρέμεινε εκεί αυτούσιο. Αυτά είναι τα γεγονότα. Και πρωτόδικα είχε δικαιωθεί αυτός ο γιατρός. Ναι, διότι έκανε το λάθος το δικαστήριο, αυτό είπε το εφετείο, να καταστήσει τον εαυτόν του ειδικών, και ενώ είχε τη μαρτυρία του Αμερικάνου ιατρού ενώπιον του τι απεικόνιζε το βίντεο, έβγαλε δικά του συμπεράσματα που προφανώς δεν είναι το εις θέση να βγάλει, αφού δεν έχει ιατρική εξειδίκευση του εφετείων. Αυτή την προσέγγιση την έκρινε νομικά λαθασμένη, ακύρωσε την πρώτη απόφαση και εξέδωσε την απόφαση λέγοντας ότι ο γιατρός αυτός είπε της γυναίκας ότι έκανε μια ιατρική πράξη που δεν είχε κάνει. Κύριε Τριανταφυλλίδη, για να γίνει όμως αντιληπτό, μας λέτε τα φυσικό το διάφραγμα, δεν μιλάμε για το coil που τοποθετεί ο γυναικολόγος? Όχι. Φυσικό διάφραγμα. Μάλιστα. Το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και αφαιρείται. Μάλιστα. Και η μαρτυρία και του Αμερικανού δικού, αντιλαμβάνομαι εδώ, είναι ότι δεν ξαναφυτρώνει τροποντινά, ότι αφαιρείται και μετά δημιουργείται εκ νέου. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο γιατρός ο Αμερικάνος που έδωσε μαρτυρία στο δικαστήριο, ο οποίος είναι, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, ένας πάρα πολύ γνωστός γιατρός στον τομέα του, εξού και είχε έρθει Κύπρο για να δώσει διαλέξεις σε συναδέλφους του Κύπριους, είναι ότι ιατρικά δεν μπορεί το διάφραγμα να ξαναδημιουργηθεί άπαξ και αφαιρεθεί. Ναι. Άρα, κύριε Τριανταφυλλίδη, τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε, αντιλαμβάνομαι, θα πρέπει και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος τώρα, μετά από αυτή την απόφαση που μας λένε ότι, αν θυμάστε και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις, ότι δεν τους κοινοποιούνται ή θα πρέπει να βρεθεί ο μηχανισμός, για να δούμε και εκείνοι τι πρέπει να πράξουν σε σχέση με τον γιατρό κάθε φορά που προκύπτει κάτι εις βάρος του και υπάρχει και δικαστική απόφαση. Εν προκειμένου, έχουμε να κάνουμε με εξαπάτηση ή μια ιατρική αμέλεια ενός ανεπαρκούς γιατρού που νόμιζε ότι αφαίρεσε κάτι που δεν αφαίρεσε? Όχι, δεν πρόκειται για ιατρική αμέλεια, διότι δεν έχουμε εδώ ιατρική πράξη η οποία έγινε, αλλά έγινε αμελώς. Έχουμε ιατρική πράξη η οποία δεν έγινε, αλλά ο γιατρός παράστησε στη γυναίκα ότι την έκανε. Άρα και πληρώθηκε. Δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά και σε όσους μας ακούνε, κύριε Τριανταφυλλίδη, γιατί να το πράξει, να το βιντεοσκοπήσει, αντιλαμβάνομαι, για να δείχνει ότι κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις, αντιλαμβάνομαι, και να μην συμβεί αυτό. Ενώ τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την ενέργεια του?
Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η γυναίκα αυτή μετά την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου θα προχωρήσει με καταγγελία στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο του συγκεκριμένου ιατρού, εφοδιάζοντας τους με αντίγραφα των αποφάσεων για να μπορεί ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος να ενεργοποιήσει τις δικές του διαδικασίες. Μάλιστα. Και βεβαίως της επιστρέψαν τα χρήματα που πλήρωσε για μια επέμβαση που δεν έγινε. Έχουν ήδη επιστραφεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Άμεσα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.